Δεν μπορώ να καταλάβω πώς χορεύουμε νηστική. Το κάναμε μόδα και έγινε συνήθιο. Ότι δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερες εισαγωγές, φίλες και φίλοι, στο θέμα για το οποίο θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια, με τη γνωστή μας πάντα έναρξη του Καραγκιόζη που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, με τη φωνή βέβαια του Ευγένιου Σπαθάρη. Θα μιλήσουμε σήμερα όχι για τον Ευγένιο, αλλά για τον πατέρα του, τον Σωτήρη Σπαθάρη, μια πολύ σπουδαία προσωπικότητα στο χώρο του Καραγκιόζη και με μια ιδιαίτερη ζωή, με αφορμή τα απομνημονέματά του, τα οποία επιμελήθηκε. Έχουμε μια πολύ ωραία έκδοση από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης του κυρίου Γιάννη Κόκονα. Είναι ιστορικός, ειδικευμένος στην ιστορία του βιβλίου και τη βιβλιολογία, καθηγητής στο τμήμα αρχαιονομίας, βιβλιοθηκονομίας και μουσιολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας περιμένει υπομονετικά στο τηλέφωνο. Καλησπέρα κύριε Κόκονα. Καλησπέρα κυρία Βακεθιανάκη και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ να μιλήσουμε για αυτό το πρόσωπο και για τον Καραγκιόζη, γιατί νομίζουμε αυτά τα δύο ταυτίζονται, ο Σωτήρης Παθάρης και ο Καραγκιόζης, μιας και όλη του τη ζωή αναλώθηκε, η ζωή του αναλώθηκε σε αυτό το κομμάτι, όπου διέπρεψε βέβαια. Και δεν ξέρω από πού θα ξεκινήσουμε, κύριε Κόκονα. Καταρχήν είναι ένα βιβλίο, όπως είπαμε, που κυκλοφόρησε μόλις από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Είναι ένα ογκώδες βιβλίο για την ακρίβεια. Και θα μας πείτε λίγο, ξεκινώντας, είναι πάνω από 700 σελίδες, θα μας πείτε πώς προέκυψε και η δική σας έτσι η παρότρινση για να ασχοληθείτε με αυτό. Βεβαίως, ευχαρίστω να σας πω. Ογκώδες αλλά όμορφο. Εννοείται, βέβαια. Ναι, σωστά να το επισημάνουμε αυτό. Δεν μπορούσε να είναι μικρότερο για πολλούς λόγους. Και γιατί τα κείμενα είναι μεγάλα και γιατί τα κείμενα αυτά είχαν ανάγκη από μια αρκετά κατατοπιστική εισαγωγή που δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερη και γιατί είχαν ανάγκη από μια εικονογράφηση που θα υποστηρίζει την αφήγηση του Σπαθάρη σε ένα βαθμό και γιατί ένα ευρετήριο ήταν απαραίτητο και για πολλούς λόγους. Μάλιστα. Οπότε, ναι. Εσείς πώς ήρθατε σε επαφή, γιατί θα πούμε, δηλαδή όταν λέμε τα απομνημονεύματα του Σωτήρη Σπαθάρη θα πούμε τι εννοούμε. Ίσως να πούμε πρώτα αυτό και για να καταλάβουμε όλοι γιατί μιλάμε, κύριε Κόκονα, και στη συνέχεια να πούμε και για τη δική σας την επαφή με τα κείμενα αυτά. Κοιτάξτε, η δική μου επαφή με τον Σωτήρη Σπαθάρη ως συγγραφέα εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως προτιμάτε, είναι πολύ παλιά, γιατί στα νεανικά μου χρόνια είχα διαβάσει και είχα εντυπωσιαστεί από τα απομνημονεύματά του που είχαν εκδοθεί το 1960. Όταν διάβαζα βέβαια εκείνο το βιβλίο, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποτε θα πέσουν στα χέρια μου τα χαμένα του χειρόγραφα. Αυτό συνέβη πολλά χρόνια μετά, δηλαδή στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όπου η καλή τύχη τα έφερε στα χέρια μου.
ήταν ένα, πώς να σας το πω τώρα, ένα σοκ, ναι, πολύ θετικό. Ωραία, σίγουρα, αλλά θα πρέπει να μας εξηγήσετε, νομίζουμε κύριε Κόκονα, τι το ιδιαίτερο έχουν αυτά τα κείμενα του Σωτήρη Σπαθάρη και ήταν και τόσο σημαντικό το ότι έπεσαν αυτά τα χειρόγραφα στα χέρια σας. Κοιτάξτε, αυτό θα το κρίνει ιστορία, αν ήταν σημαντικό που έπεσαν στα χέρια μου, ωστόσο να σας πω τι είδα εγώ και ήταν σημαντικό. Πρώτα-πρώτα, τα χειρόγραφα αυτά αποκάλυπταν ότι η έκδοση εκείνη του 1960 μόνο εν μέρη μας επέτρεπε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Σπαθάρης και μόνο εν μέρη να γνωρίσουμε τι πραγματικά έγραψε. Γιατί τα χειρόγραφα που βρήκα εγώ δεν ήταν τα χειρόγραφα στα οποία στηρίχθηκε η έκδοση του 1960. Ήταν χειρόγραφα προγενέστερα, γραμμένα από το 1944 ως το 1954 και διέσωζαν ένα έργο πολύ μεγαλύτερο σε έκταση και απείραχτο, ήταν αυτόγραφα και βρέθηκα ξαφνικά μπροστά σε ένα πολύ εκτενές κείμενο γραμμένο από τον εκπρόσωπο, ας το πούμε έτσι, μιας κοινωνικής ομάδας η οποία συνήθως δεν έχει φωνή, ναι, γιατί δεν γράφει η ίδια για τον εαυτό της. Ο Σπαθάρης ήταν ένας άνθρωπος που ξεκίνησε πάρα πολύ φτωχός, σε συνθήκες σχεδόν εξαθλίωσης, δεν πήγε στο σχολείο, έμαθε πολύ λίγα γράμματα και όπως καταλαβαίνετε ένα κείμενο από έναν τέτοιο άνθρωπο είναι πολύτιμο για πάρα πολλούς λόγους. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι διαβάζοντας αυτά τα κείμενα που έχει γράψει για διάφορα περιστατικά της ζωής του, ακριβώς διακρίνει βέβαια κάποιος ότι την αδυναμία που είχε εξαιτίας ακριβώς αυτού που είπατε λίγο νωρίτερα, αλλά βλέπει με πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο που εκφράζεται, χρησιμοποιώντας και εκφράσεις της καθαρεύουσας και πολύ λαϊκές προτάσεις, δηλαδή ένα μείγμα που μπορεί να μην δένει με μια πρώτη ματιά, αλλά που τελικά δίνει ένα πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα. Ναι, κοιτάξτε, όπως θα διαπιστώσατε υποθέτω, ο Σπαθάρης είναι ένας εξαιρετικά χαρισματικός αφηγητής. Ναι. Δεν φανταζόταν μέχρι μια ηλικία ότι θα μπορούσε ποτέ να γράψει ένα βιβλίο. Ωστόσο, οι περιστάσεις τον έφεραν σε ένα τέτοιο σημείο, γιατί είχε μια τέτοια προτροπή από έναν γείτονα και γνωστό του, και ξαφνικά έχουμε έναν άνθρωπο που είναι φορέας της προφορικής παράδοσης να γράφει και τα γραπτά του να αντιμετωπίζονται από καλλιτέχνες και διανοουμένους με πολύ ευνοϊκό τρόπο και οπότε μεγάλου διαμετρήματος προσωπικότητες. Νομίζω βρήκαμε, δανειστήκαμε από το μονόγραμμα τον Γιώργου και Ιρός Σγουράκη από μια συνέντευξη του γιού του, του Ευγένιου Σπαθάρη. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια να λέει κάποια λίγα πράγματα για τον πατέρα του, αλλά κάπου ακούγεται για μερικά δευτερόλεπτα και ο Σωτήρης Σπαθάρης. Να τον ακούσουμε, κύριε Κόκονα, παρέα. Πολύ και να σχολιάσουμε αμέσως μετά. Βεβαίως, βεβαίως. Άρχισε να παίζει ο Παραγιώτης. Ο Χαζαϊβάτης έλεγε ένα τραγούδι. Ποιος ασήκησα και μένα στο παζάρι περπατεί. Με μαχαίρια, με κουμπούρια και στο χέρι το σπαθί. Αυτό ήταν το πολύ σύντομο, αλλά νομίζω χαρακτηριστικό, γιατί παίρνουμε μια ιδέα έτσι και για το ύφος του, τον τρόπο που εκφράζονταν. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο μιλάει, υποθέτω, για την τέχνη του Καραγκιόζη, όχι για τη ζωή του. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος μιλάει, λέει κάποια πράγματα για τον πατέρα του. Εδώ ήταν ο Σωτήρης Σπαθάρης, ο Σωτήρης. Ναι. Ο οποίος, κύριε Κόκονα,
Γνώρισε πολύ σημαντικές λοιπόν προσωπικότητες, όπως λέγαμε, και ένας από αυτούς ήταν ο Τσαρούχης, ο οποίος λέτε ότι γνώρισε το Σπαθάρι τον ίδιο καιρό που ο Τεριάντ ανακάλυψε το Θεόφιλο στη Μυτιλίνη. Ακριβώς. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί και ο Θεόφιλος ήταν ένας λαϊκός ζωγράφος, πολύ φτωχός, απομονωμένος, και ξαφνικά το έργο του ξέφυγε τελείως με την ιδιαιτερότητά του από τα σύνορα της χώρας. Ναι, είναι η γενιά αυτή των διανοωμένων, των καλλιτεχνών που έχουν ένα ενδιαφέρον για τη λαϊκή τέχνη, και στο πλαίσιο αυτό δεν είναι παράξενο που όταν ο Τσαρούχης πέφτει πάνω στο Σπαθάρι, που είναι και λαϊκός ζωγράφος, γιατί φτιάχνει τις φιγούρες του, φτιάχνει τα σκηνικά του, φτιάχνει τις ρεκλάμες, δηλαδή τις αφίσες, τις διαφημιστικές. Οπότε τον Τσαρούχη τον εντυπωσιάζει με δύο τρόπους, και με το παίξιμό του και με τη λαϊκή ζωγραφική του. Και μιας και αναφέρατε το Θεόφιλο, να πούμε ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι στην πρώτη μεγάλη έκθεση έργων του Θεόφιλου, με φροντίδα του Τσαρούχη και φυσικά συμφωνία των άλλων συνεργατών του, μία από τις εκδηλώσεις που πλαισίωσαν την έκθεση αυτή ήταν παράσταση του Ευγένιου Σπαθάρη, που έδωσε με τον νεαρό τότε γιο του τον Ευγένιο, για το κοινό που είχε έρθει να δει τα έργα του Θεόφιλου. Ναι, και ήταν και αυτό μια ιδιαίτερη προβολή έτσι για τον Σωτήρη Σπαθάρη. Και μιας και λέμε και για τον Τσαρούχη, αναφέρεται ότι πήγαινε στο σπίτι του Σωτήρη, παρακολουθούσε τις προετοιμασίες του καραγκιοζοπαίχτη και της οικογένειάς του για τις αποθεώσεις της επόμενης χρονιάς. Ναι. Εννοείται το φινάλε, διευκρινίζεται. Το φινάλε, αποθέωση, ναι, ήταν, ναι, το φινάλε, η τελευταία, ακριβώς, πράξη των ηρωικών παραστάσεων. Ναι, ακριβώς, γιατί στα μέσα της δεκαετίας του 30 ο Σπαθάρης προσπάθησε να, ας πούμε, αξιοποιήσει μία, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών, καινοτομία που είχαν εισάγει κάποιοι καραγκιοζοπαίχτες και αυτός ο ίδιος, δηλαδή στο τέλος ορισμένων παραστάσεων πατριωτικών, όπως ήταν ο Θανάσιος Διάκος, να μην παίζεται το έργο με τις φιγούρες, αλλά σαν θεατρική παράσταση, και τους ρόλους να υποδίονται ο καραγκιοζοπαίχτης και η βοηθή του. Οπότε έπρεπε να φτιάξουν κουστούμια, σκηνικά. Ηθοποιοί, κανονικοί δηλαδή. Σαν ηθοποιοί, ναι, ναι, ναι. Και ο Τσαρούχης ενδιαφέρθηκε γι' αυτό, γιατί όπως ξέρετε τότε είχε ήδη αρχίσει να ασχολείται με το θέατρο σαν σκηνογράφος. Ναι. Οπότε, ναι. Κάπως στην πορεία εμπλέκεται και ο Σικελιανός. Βεβαίως, ναι. Το 1945 ο Σικελιανός. Mm-hmm. Ο οποίος έγραψε και έτσι, έγραψε ένα κείμενο για τον Σωτήρη Σπαθάρη. Μα ναι, βέβαια. Ξέρετε, ο Σικελιανός ήταν πρόσωπο που σφράγισε ας πούμε αυτό το σημείο καμπής στη mm-hmm. ζωή του Σπαθάρη. Το σφράγισε πώς, δεν χρειάζεται να πούμε το κύρος και την έγκλη που περιέβαλε το Σικελιανό εκείνη την εποχή. Δηλαδή, αναγνωρισμένος δημιουργός, έτσι δεν το συζητάμε. Αμέσως μετά την κατοχή. Όταν λοιπόν ο Σικελιανός διάβασε τα πρώτα απομνημονεύματα που γράψε ο Σπαθάρης, διάβασε το χειρόγραφό του, γοητεύτηκε, συγκινήθηκε, είδε και μια παράστασή του που τον ευχαρίστησε πολύ, γνώρισε και τον άνθρωπο και έγραψε με ενθουσιασμό ένα μικρό άρθρο στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα, mm-hmm. στο οποίο παρέθεσε και ορισμένα αποσπάσματα από τα απομνημονεύματα του Σπαθάρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Σπαθάρης, που τον ήξεραν ας πούμε οι συνάδελφοί του, κάποιοι που είχαν παρακολουθήσει παραστάσεις του,
ξαφνικά γίνεται ένα πρόσωπο για το οποίο μαθαίνουν οι αναγνώστες αυτού του περιοδικού, που είναι πολλοί και αξιόλογοι. Ναι. Αλλάζει η ζωή του πια. Αλλάζει και η... Και ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα πια και τη δουλειά του. Ο τρόπος που βλέπει τον εαυτό του ίσως περισσότερο. Δηλαδή ανακαλύπτει ότι... Κάνει κάτι σημαντικό. Ναι, μάλλον ότι, κάνει κάτι ναι, ακριβώς. Σημαντικό. Ναι, είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε με ακρίβεια στο ναι. ραδιόφωνο για το τι ακριβώς σημαίνει για το σπαθάρι αυτό. Πάντως, ναι, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας σταθμός, ας πούμε. Να ακούσουμε, κύριε Κόκονα, και σύντομες είναι οι δηλώσεις του Ευγένιου Σπαθάρη, του γιου του Σωτήρη Σπαθάρη, που Βεβαίως. Λέει κάποια πράγματα σχετικά με τον πατέρα του. Βεβαίως. Γεννήθηκα το 1924 στην Κηφισιά, μέσα σε δύο καλούς γονείς, τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, σε μία βιοπάλη και φτώχεια. Ακολούθησα κι εγώ την τέχνη του από 3 χρονών παιδί και θυμάμαι στη Λαμία που πρωτο έπιασα και τον Καραγκιόζη και τον Κούναγα πριν αρχίσει την παράσταση του ο πατέρας μου. Όταν πήγα 9 και 10 χρονών παιδί και έτσι είχα ένα σκοπό να σπουδάσω αρχιτέκτον, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Αρρώστησε ο πατέρας μου βαριά και αναγκάζομαι να αφήσω και το σχολείο μία χρονιά για να δουλεύω και να συντηρώ το σπίτι και τα γαλλικά μου που έτυχε να έχω γραφτεί και να συνεχίσω να παίζω μόνος μου παραστάσεις γιατί θέλαμε φάρμακα και γιατρούς. Γίνεται η κατοχή. Ο Καραγιώρης έπαψε να πέσει. Το 42 βγήκα επαγγελματικά, πάλι σε άσχημη εποχή του πατέρα μου αρρώστιας. Τον αντικαταστώ Κηφισιά και ήρθα στο Μαρούσι, όπου εκεί ανέβασα πολλά ηρωικά έργα. Ήταν η εποχή που θέλαμε να λάβουμε μέρος, όχι μόνο σαν άνθρωποι, αλλά και το θέατρο, να λάβει μέρος στην αντίσταση. Και τα ηρωικά έργα που παίζαμε είχαν νόημα. Και όταν βάζαμε ηρωικό έργο, γέμιζε, του σκοτωμού γινότανε. Η αίθουσα δεν έπαινε κόσμο. Στην Ερυθρέα, που είχα κάνει το άλλο μου καλοκαιρινό, πριν πάω στη Θήβα, εκεί γνώρισα και τον Σικελιανό, τον Άγγελο. Θέλησε ο Νάκης να μου τον φέρει να δει παράσταση Καραγκιόζη. Και από τότε έχουμε και αυτή τη φιλία εδώ με τον Σικελιανό, που έχει γράψει το γράμμα του γιατί είναι αυτούσιο, προς τον πατέρα μου. Και ήταν και η αιτία που βγήκαν τα απομνημονέματα του Σωτήρη Σπαθάρη, η ζωή του και η τέχνη του Καραγκιόζη. Μου γίνεται πρόταση να ανεβάσουμε το ελληνικό χορόδραμα. Μπαλέτο τον Καραγκιόζη. Όταν τα άκουσε ο πατέρας μου καημένος, τρελός είσαι, θα ανεβάσει με γυναίκες τον Καραγκιόζη. Ο πατέρας δεν ήθελε καταρχήν να συνεχίσω αυτό το θέατρο, διότι είχε κουραστεί στη ζωή του και δεν ήθελε να πάθω κι εγώ τα ίδια. Εγώ όμως το αγάπησα και θέλησα να το κάνω τέχνη. Έχω να πω ότι όλη αυτή η γωνιά είναι του πατέρα μου. Το ήθελε πάρα πολύ η γυναίκα μου να του δημιουργήσει τη γωνιά του όπως του το έλεγε και ζωντανός που ήταν. Παππού, θα σου φτιάξουμε τη γωνιά σου. Θα σου κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μην ανησυχείς. Ρε παιδί μου, τώρα θέλω να τα δω εγώ. Αλλά πού να τα έβρισκες τόσα λεφτά για να το δημιουργήσω αυτό την εποχή που το θέλω ο πατέρας μου. Και βέβαια η επιθυμία της γυναίκας μου ήταν να γίνει αυτή η γωνιά του γέρος Σπαθάρη. Όλα αυτά είναι δημιουργήματα του πατέρα μου. Αυτές είναι οι αφίσες του, οι οποίες ήταν να μπουν στο βιβλίο του, αλλά κόστιζε πολύ η λιθογραφία και δεν έγινε. Εδώ είναι ο πασάς του που τον λάτρευε. Είναι και σκαλιστός και χρωματιστός, είναι σε δέρμα. Είναι αξιόλογη δουλειά. Εδώ πάλι έχουμε να κάνουμε με τη βιτρίνα του, ό,τι βιβλία βγήκανε από τα χέρια του, από τα συγγράμματά του, τα κοπίδια του, τα σφυράκια του, τα πάντα ό,τι ανήκαν σε αυτόν τον άνθρωπο τελευταία στιγμή, ακόμα και τα τσιγάρα του. Νομίζουμε ότι είναι συγκινητικά, κύριε Κόκονα, αυτά που λέει ο Ευγένιος Παθάρης με τη χαρακτηριστική φωνή του στο μονόγραμμα των Γιώργου και Ηρώσου Σγουράκη από το 1985 στην ΕΡΤ 2
και νομίζω ότι ανέφερε πράγματα τα οποία εμείς είχαμε ήδη κουβεντιάσει, οπότε μας ήταν γνώριμα αναφέροντάς τα ο ίδιος. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Είναι πολύ, ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Μια ζωή λοιπόν, κύριε Κόκονα, γεννήθηκε, να πούμε, θέλετε να μας πείτε και ένα-δύο πράγματα σχετικά, δηλαδή να πούμε για το στοιχεία. Γεννήθηκε το 1884, αν θυμάμαι σωστά. Όχι, το 1887. 87, μάλιστα. Ναι. Mm-hmm. Από τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, ξεκαθαρίσαμε επιτέλους οριστικά και τη χρονολογία γεννήσεως, γιατί γενικά πιστευόταν ότι ήταν γεννημένος το 1892. Άλλοι γράφανε το 94, το 92. Ναι. Δύσκολο πάντων, να εξακριβώσεις. Αυτό ναι. Στάθηκε δυνατό χάρη στις αρχαιακές πηγές που υπάρχουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών, γιατί ο Σωτήρης Παθάρης υιοθετήθηκε από τους γονείς του από εκεί το 1889, όταν ήταν δηλαδή 2 χρονών. Όταν ήταν πολύ μικρό παιδί, ο πατέρας του έπαθε ένα εργατικό ατύχημα, τελικά έγινε ζητιάνος, έπινε και λίγο παραπάνω, οπότε καταλαβαίνετε, ναι, έχουμε ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα στη στέρηση, στη φτώχεια. Πολύ και δύσκολο περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Θα θέλατε, κύριε Κόκονα, να μας διαβάσετε έστω κάποιες σειρές από κείμενο που έγραψε ο ίδιος, δηλαδή από τα απομνημονεύματά του, αυτός τα έγραψε ούτως ή άλλως. Ευχαρίστως. Τώρα έχουμε πει πολλά, κάτι που να δένει με αυτά που... Ναι, δεν έχει σημασία, για να γνωρίσουμε έτσι όσο το δυνατόν. Βέβαια, εννοείται ότι κάποιος πρέπει να πάρει το βιβλίο για να μπορέσει να μάθει περισσότερα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε αυτό. Εννοείται. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που γράφει για την κατοχή, κύριε Κόκονα, τον καιρό της γερμανικής κατοχής αναφέρει. Είναι στην 468 σελίδα, το έχω και εγώ μπροστά μου, δηλαδή περιγράφει πάρα πολύ άσχημες συνθήκες, και μιας και έχουμε από σήμερα τη μάχη της Κρήτης, δένει αυτό, θα μου πείτε, όλη η Ελλάδα γνώρισε τη ναζιστική κατοχή. Βεβαίως. Αλλά έτσι νομίζω είναι και πολύ επίκαιρο αυτό. Είναι, δεν έχετε άδικο. Ναι. Είναι αυτό το κομμάτι για την κατοχή. Ένα πολύ επίσης ωραίο κομμάτι, αφού θέλετε να πάμε σε αυτή την περίοδο, είναι η περιγραφή αυτής της συνάντησης με τους αντάρτες σε μια παράσταση του Καραγκιόζη, μόλις είχαν φύγει οι Γερμανοί. Ό,τι θέλετε. Ναι, εσείς είστε ο πλέον ειδικός και ο γνώστης. Έτσι, μια παράγραφο, κύριε Κόκονα, για να ακούσουμε, και οι φίλοι που μας ακούν, για να καταλάβουν λίγο και το πώς έγραφε ο Σωτήρης Σπαθάρης, γιατί άλλο βέβαια να το λέμε και άλλο να το διαβάζει κανείς ή να το ακούει. Εντάξει, ας διαβάσουμε λοιπόν μια παράγραφο. Ωραία. Ένα πρωί που πήγαινα στην Πίρνα, οδός Δηληγιάννη, βλέπω ένα σκυλί να κρατάει στο στόμα του ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί. Αμέσως τον κυνηγάω, ενώ του φώναζα: «Όξο βρε, ουστ!» Το πείσμα μου απέλπισε το σκύλο, γι' αυτό παράτησε το ψωμί. Εγώ, γιωμάτος χαρά, ενώ στην Πίρνα βρίσκω το παιδί μου, γιατί τα γερμανικά αυτοκίνητα δεν είχαν έρθει ακόμα, του λέω: «Ευγένιε, ψωμί παιδί μου». Απάνω από 300 εργάτες κοιτάζανε το ψωμί, γιατί ήταν πολύ μπαγιάτικο και πολεμούσαμε το κτιστάδικο σφυρί στο άσφαλτο να το κόψω στη μέση. Από όλα τα βάσανα, το ψωμί που πήρα του σκύλου έχει μείνει αλυσμόνητο, γιατί πολλοί μου το λένε τώρα: «Θυμάσαι, κύριε Σωτήρη, το ψωμί που πήρες του σκύλου?» Αυτό. Ναι, ναι, είναι από μια πραγματικά δύσκολη περίοδο. Είχε όμως ο Σωτήρης Παθάρης, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που από καιρό σε καιρό μετακινούταν, βέβαια, έτσι με τον Καραγκιόζη του και τους συνεργάτες του, ένα τουρκάκι που αναφέρει,
από περιοχή σε περιοχή, έβγαινε και εκτός Αθηνών φυσικά, πήγαινε και στην επαρχία οργανώνοντας παραστάσεις, χειμώνα καλοκαίρι. Βεβαίως. Είχε το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι. Κυρίως το καλοκαίρι, ναι, γιατί το χειμώνα είχε και τις δυσκολίες τις καιρικές. Μια περιπέτεια ήταν βέβαια όλες του αυτές οι παραστάσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε, με πολλές δυσκολίες. Είχε συναντήσεις και με κάποιους κριτικούς όμως. Βεβαίως είχε. Κυρίως χωροφύλακες. Ναι, υπάρχει μια χαρακτηριστική σκηνή στην Άξο που συνάντησε έναν αστυνόμο στο χωριό Φιλότη, έναν αυστηρό αστυνόμο, ο οποίος ωστόσο του συμπεριφέρθηκε καλά, παρόλη την αυστηρότητά του, γιατί και ο Σπαθάρης έπιασε, ας πούμε, το αδύνατο σημείο του, τη μεγάλη αγάπη για το Βενιζέλο, και του υποσχέθηκε ότι στην παράσταση θα πει και ένα ποίημα για το Βενιζέλο. Οπότε τα πήγαν μια χαρά. Έπρεπε τότε, κύριε Κόκονα, σε σχέση με τους καραγκιζοπαίχτες, έπρεπε να έχει κάποιος να πάρει άδεια φυσικά, να μετακινηθεί έτσι. Συνήθως ο τόπος που έπαιζαν τον Καραγκιόζη και έστειναν τον Μπερντέ ήταν σε κάποια καφενεία, με κάποιες καρέκλες ή πρόχειρους πάγκους. Αυτό προκύπτει μέσα από τα γραφτά του. Ακριβώς. Ήταν όμως... Ναι, παρακαλώ. Σε καφενεία ή σε μικρά κέντρα εξοχικά, όπως τα λέγανε, σε διάφορες πόλεις. Εκεί οι καφετζίδες ήταν οι θεατρώνες, ας το πούμε έτσι. Ναι, και σήμερα θεατρώνιδες τους λέμε, αλλά έχουν μια άλλη έννοια. Και φυσικά πάντα αυτές, είπαμε, οι δύσκολες συνθήκες, η επιλογή των έργων. Ήταν όμως και ένα λαϊκό θέαμα που συγκινούσε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή εμείς πια ίσως έχουμε απομακρυνθεί λίγο, αλλά και πάλι να σας πω, έχοντας δει και σύγχρονες παραστάσεις και γονείς με τα μικρά τους τα παιδιά επιζητούν να πάνε σε ένα θέατρο σκιών που έχει μια τεράστια ιστορία από μόνο του, και πόσο μάλλον εκείνες τις περιόδους που οι άνθρωποι ήταν μεροκαματιάριδες, γιατί μιλάμε για λαϊκά στρώματα, δεν μιλάμε τώρα για τους πνευματικούς, είπαμε, με τους οποίους σχετίστηκε στη συνέχεια ο Σωτήρης Παθάρης, που δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν τη δυνατότητα διασκέδασης, δεν είχαν και πολλές επιλογές, καθόλου μάλλον. Ο Καραγκιόζης ήταν μέσα στη ζωή τους, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Λαϊκό θέατρο. Το οποίο ωστόσο το παρακολουθούσαν όχι μόνο οι φτωχοί, παρακολουθούσαν πολλοί. Είναι μεγάλη ιστορία, το ξέρετε, η ιστορία του θεάτρου σκιών στην Ελλάδα. Είναι ένα θέμα τεράστιο. Εγώ δεν είμαι ο καταλληλότερος να μιλήσει γι' αυτό. Μελετητές, εννοείται ότι υπάρχουν μελετητές. Ναι, είναι μελετητές για τον Καραγκιόζη. Ο Σωτήρης Παθάρης ήταν όμως ένα φωτεινό πρόσωπο μεταξύ των σωματείου τους. Ήταν ένας από τους καλούς καραγκιοζοπαίχτες στα χρόνια του Μεσοπολέμου, ας το πούμε έτσι. Που κληρονόμησε αυτό το πάθος και στο γιο του και το εξέλιξε ακόμα περισσότερο. Σωτήρης Παθάρη, λοιπόν, τα απομνημονέματά μου, κύριε Κόκονα, από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Μιας και αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, θα πρέπει οπωσδήποτε να πω δύο λόγια πριν μιλήσουμε. Ναι. Για την εξαιρετικά θετική εμπειρία της συνεργασίας μου με τους ανθρώπους των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα οφείλει το βιβλίο σε αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, και την διευθύντρια, την κυρία Διονυσία Δασκάλου, και την επιστημονική επιμελήτρια, την κυρία Λιδάκη. Αξιολάτρευτοι άνθρωποι και με επαγγελματική συνείδηση και με αγάπη για το βιβλίο, κύριε Κόκονα, πάνω απ' όλα. Και εμείς
ευχαριστούμε θερμά γιατί συνεργαζόμαστε και είναι πάντα πολύ πρόθυμη και η κυρία δασκάλου ειδικότερα να μας βοηθήσει σε ό,τι χρειαζόμαστε. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε κύριε Κόκονα και για τη γνωριμία που μας κάνατε για ένα πρόσωπο μιας περασμένης εποχής, αλλά σημαντικό, κατέθεσε και αυτός, έβαλε το λιθαράκι του, κάτι έκανε κύριε Κόκονα. Περασμένης εποχής, αλλά έχει να μας πει πολλά. Ακριβώς. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Αβάντε, μαέστρο! Λοιπόν, κυρίες μου, κύριοι και παιδιά, η παράστασή μας έλαβε τέλος. Από μένα, γεια σας, γεια σας!